Λαμία, μία μαρτυρία για τον ενταφιασμό του διάκου. Αποκαλυπτικά έγγραφα, ιστορία. Ελάχιστες και συγκεχημένες ήταν οι πληροφορίες που είχαμε μέχρι τώρα σχετικά με τη τύχη του σώματος του μάρτυρα της ελευθερίας Αθανάσιου Διάκου. Σύμφωνα με μία άποψη, επειδή το καρφωμένο στη σούβλα σώμα του Διάκου και τα κομμένα κεφάλια των συμπολεμιστών του, τα οποία είχαν τοποθετηθεί επάνω στην κοπριά ολόγυρα από το Διάκο, είχαν αρχίσει να μυρίζουν, αφού ήταν εκτεθειμένα για 6 ημέρες. Τούρκοι αγάρευσαν τους λαμιώτες, κεφάλα και φαρδίμο, να ρίξουν το πτώμα του Διάκου και τα κομμένα κεφάλια στο διπλανό ρέμα, κατόρεμα, και να τα σκεπάσουν με κοπριές. 1. Σύμφωνα με μία παράδοση, την οποία παραθέτει ο Λάπας, το πτώμα του Διάκου το ξέχωσε την άλλη νύχτα κάποιος Έλληνας λαμιώτης. Το έπλυνε, το σαβάνωσε και το έθαψε έξω από κάποιο ρημοκλήσι στη Λαμία. Όμως, σύμφωνα με τα γραφόμενα του Θανάση Λάσκαρη, ότε η Ελλάς έγινε ελεύθερο βασίλειο, το μέρος ηρευνήθη, αλλά ουδέν ίχνος ανεβρέθη. 2. Ο Λάπας, όπως παραπάνω 151, πιστεύει ότι η ταφή έγινε στο σκατόραμα και ότι τα οστά του Διάκου χάθηκαν για πάντα. Στο παραπάνω πρόβλημα ρίχνει αρκετό φως ένα έγγραφο του αγωνιστή Παναγιώτης Κόρδη από τη Βέρνα της Αρκαδίας. 3. Στο έγγραφο αυτό, το οποίο απευθύνεται προς την επί των θυσιών και αγώνων εξεταστική επιτροπή, με ημερομηνία 10 Αυγούστου του 1846. Ανάμεσα στα άλλα αναφέρεται ότι μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Διάκου, ο Σκόρδης αγόρασε από τους Τούρκους το σώμα του και το ενταφίασε μαζί με 130 κεφάλια των Ελλήνων που θυσιάστηκαν στην Αλαμάνα. 4. Ο Σκόρδης δεν αναφέρει σε ποιο σημείο έγινε η ταφή. Σημειώνει όμως ότι έγινε με όλη την μεγαλοπρέπεια και ότι δαπάνησε για την εξαγορά και την ταφή, καθώς και για την εξαγορά 24 Ελλήνων εχμαλώτων, 5.000 γρόσια. Εκτός από τη μαρτυρία για τη τύχη του σώματος του Διάκου, σημαντική είναι η έμεση πληροφορία ότι στη μάχη της Αλαμάνας θυσιάστηκαν συνολικά 130 Έλληνες. 6. Τα κεφάλια των οποίων ενταφιάστηκαν μαζί με το Διάκο. Στο ίδιο έγγραφο υπάρχουν διαφωτιστικές πληροφορίες για την πολιορκία της Λιβαδιάς από τους Τούρκους, για τους Ουλιώτες, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τον Χρήστο Πλάσκα και άλλοι. Ο Σκόρδης είχε τη δυνατότητα να εξαγοράσει και να θάψει το σώμα του Διάκου και τα κομμένα κεφάλια των συμπολεμιστών του, γιατί ήταν γραμματέας του Ομέρ Βριώνη. 7. Οι μαρτυρίες του Σκόρδη πρέπει να θεωρηθούν έγκυρες, γιατί ήταν αξιόπιστο πρόσωπο, όπως φαίνεται και από το πιστοποιητικό του Παναγιώτη Ζαφυρόπουλου, ο οποίος διασταύρωσε τις πληροφορίες που είχε. Ο Σκόρδης ήταν μοιημένος στη φιλική εταιρεία και αργότερα, όταν ήρθε στην Αρκαδία, η Πελοποννησιακή Γερουσία τον διέωρησε υπασπιστή του Παναγιώτη Ζαφυρόπουλου. 5. Για ένα μέρος των δραστηριοτήτων του στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, ο Σκόρδης επικαλείται τη μαρτυρία των προκρήτων της Λιβαδιάς Νικολάου και Λαμπρουνάκου. Η μαρτυρία του Σκόρδη, ότι δηλαδή ο Διάκος θάφτηκε κανονικά μαζί με τα 130 κεφάλια των συμπολεμιστών του, δίνει τη δυνατότητα της ταύτισης των οστών του Διάκου σε μελλοντική ανέβρεσή τους. Ο ομαδικός αυτός τάφος θα πρέπει να αναζητηθεί, πιστεύω, στο τότε χριστιανικό νεκροταφείο της Λαμίας. 9. Παραθέτω εδώ το έγγραφο σε μεταγραφή, διατηρώντας την ορθογραφία του. Προς την επί των θυσιών και αγώνων εξεταστικήν επιτροπήν. Ο υπογεγραμμένος είμαι εκ του χωρίου Βερδένων της επαρχίας Αγίου Πέτρου, αγωνιστής εις το υπέρ ανεξαρτησίας πατρίδος ιερών πόλεμων και από εκείνους όπου υπηρέτησαν την πατρίδα εξωτερικός και εσωτερικός. Πριν του ιερού αγώνος ήμουν εις τον Ομέρ Πασιά Βερβεριώνη, ένας των γραμματέων αυτού. Ήμουν ορκισμένος εις την ιεράν εταιρεία της πατρίδος,
και άμα επολιορκήθη ο αλίπασας, εδιατάχθην από τη συναδελφή να διαμένω εις την υπηρεσία του Μερπασιά και να συνδράμω. Καθάς ολιγίας έλαβον, παρά τους εταιρικούς συναδέλφους και ειδοποιώ αυτούς τα στρατηγήματα των Πασιάδων. Και πρώτον ειδοποίησα τους Ιλιώτας, αφού εκήρυξαν το πόλεμο. Και εξαπέστειλα εις αυτούς 3 φορτία πολεμοφόδια μέσω του επισκόπου Άρτης. Ελευθέρωσα από την φυλακή έναν κελαρίτη τασούλια χρυσικών του Μοχτάρ Πασά. Τον Γεώργιον Τουρτουρίν ομοίως ελευθέρωσα από το θάνατο και τη φυλακή. Μάρτυρας είναι η οικογένεια αυτού. Τον Μακαρίτην Χρήστον Μπαλάσκα έχουν εις φυλακήν ο Ισμαήλ Πασίας και τον ελευθέρωσα και χρήματα αρκετά τον εβοήθησα αυτόν και την φαμελία του. Μάρτυρας έχω την ίδια τη σύζυγον του κυρίου Παλάσκα. Εκστράτευσε ο Μέρ Πασίας δια την Πελοπόννησον και φθάσας εις Δερβαίνην Φούρκα με τα στρατεύματά του, δεν έλειψα να ειδοποιήσω τα ελληνικά στρατεύματα και αυτόν τον Μακαρίτη Διάκον. Όλα τα στρατηγήματα του Ομέρ Πασία και αφού συνελήφθη ο Μακαρίτης Διάκος και θανατώθη με τον εσχρότατο θάνατον, αγόρασα το σώμα του και το ενταφίασα με όλη την μεγαλοπρέπεια. Ομού με 130 κεφάλας θυσιασθέντας εις τον πόλεμο του Διάκου και 24 χριστιανούς, ηλευθέρωσα από το θάνατον όπου είχαν συλληφθεί εχμάλωτοι. Υπέρ τας 5.000 γρόσια εδαπάνησα εις την θανή του Διάκου και εις τα 130 κεφάλας και 24 εχμαλώτων. Αφού επροχωρήσαμε εις τας επαρχίας Λεβαδίας, Σάλωνα, Μπουτουνίτσα, Ταλάντι, Θίδας και Εύρυπων, ειδοποιούσα καθεκάστην τους αδελφούς χριστιανούς και τα ελληνικά στρατεύματα όλα τα σχέδια του Ομέρ Πασιά, για τα οποία μαρτυρεί όλη αυτή η επαρχία και ο κύριος Λάμπρος Νάκος νυν γερουσιαστής. Ελευθέρωσα μίαν γυναίκα με 2 παιδιά από το χωρίον Δαυλάνη με 500 αγρόσια αναγορά. 14 ψυχάς ελευθέρωσα από το Τουρκοχώρι και Βελιζιώτη με 2.500 γρόσια αναγορά. Ένα κορασίδιον από την Ταλάντη με 2.000 γρόσια, ένα παιδί από τη Σούρπη με 300 γρόσια. Τους έκλειστους εις φρουρίο Λεβαδίας χριστιανούς, αφού ήθελησαν να παραδοθούν, ειδοποίησα προς αυτόν τον σκοπό το Πασιά που ήθελε να τους κάνει σφάγιον. Δεν παραδόθησαν και διοργάνωσα τη νύχτα εκείνη και τους οδήγησα να φύγουν από τον δρόμο τον οποίο προετοίμασα. Και αναχώρησαν αυλαβώς, εξώ των αδυνάτων και ασθενών. Και ο γέρος Νικόλαος Νάκος, προς τον οποίον έδωσα τη μεγαλύτερη συνδρομή και βοήθεια, μαρτυρεί δε όλη η επαρχία Λεβαδίας περί αυτών. Και ο κύριος Λάμπρος Νάκος, εις την περίσταση ταύτην και εις τα χωρία Λεβαδίας και εις το Βάλτον εδαπάνησε αρκετά χρήματα, τα οποία γνωρίζει ο κύριος Λάμπρος Νάκος. Ο ιατρός Σπυρίδων Καλογερόπουλος γνωρίζει όσα έκαμον εις Θήβας και Εύρυπων προς όφελος των ομογενών. Παραλείπω όσα έπραξα προς βοήθεια των αδελφών χριστιανών όπου ήταν κλεισμένοι εις τον προφήτην Ηλίαν της Θήβας και ελευθέρωσα αυτούς από πυρ και των σίδερων. Δια τον Χρήστον Μπαλάσκα ήμουν εγγυητής εις το Ομέρ Πασιά και αφού εσυνονοήθη ο Μπαλάσκας με τον Οδυσσέα να ενωθούν και να χτυπήσουν τους εχθρούς, με ειδοποίησαν και ανεχώρησα από το Πασιά και ενώθην με τα ελληνικά στρατεύματα και εκτυπήσαμε τα εχθρικά στρατεύματα και εδιαλύθη μετά του πολύ η εκστρατεία του Μπερασία. Παραλείπτω όσα εδαπάνησα εις απελευθέρωση ομογενών εις τα μέρη εκείνα. Απήλθον εις Πελοπόννησον και ενωθήν με τα επαρχιακά στρατεύματα της επαρχίας του Αγίου Πέτρου εις την πολιορκία Τρυπόλεως μέχρι τη αλώσεως αυτής. Και τας μετά ταύτας θυσίας και εκδουλεύσεις μου μαρτυρεί το εισόκλης των αποδεικτικών του οπλαρχηγού της επαρχίας. Τα πρότυπα αποδεικτικά παρεδόθησαν εις το επαρχείον Κινουρίας κατά το 1834. Τα δε αντίγραφα κατά το 1836.
εις την εν Αθήνεν στρατιωτική επιτροπή. Δίνεται δε η επιτροπή. Παρακαλώ όθεν την επιτροπή ταύτην ή να ενδώσει εις τας αιτήσεις μου ταύτας και αποδώσει δικαιοσύνη εις άνθρωπο θυσιάσαντα τα πάντα και τραυματισμένων περικυλούμενων ήδη από πολυαρίθμου αδυνάτου οικογενείας και δια να μην μείνει μετά τον αιγίζοντα θάνατό του εκτεθειμένη εις ανάγκην και απορίαν. Εν Αγίο Ιωάννη της 10 Αυγούστου του 1846, ευπιθέστατος Δημότης Θηρέας, Παναγιώτης Σκόρδης. 1. Γκρεμός, ιστορικά επανορθώματα, Αθανάσιος Διάκος, περιοδικό Απόλλων Δέλτα, Πειραιώς 1887, 725 βιβλίο. Επίσης Τάκης Λάπας, Θανάσης Διάκος, Αθήνα 1949-145. 2. Λάπας, όπως παραπάνω 151 σημείωμα 1. 3. Το έγγραφο βρίσκεται στο Αρχείο Χειρογράφων και Ομοιότυπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, αριθμός 12.699. Στο φάκελο του αγωνιστή Παναγιώτη Σκόρδη και μου έγινε γνωστό πριν από μερικά χρόνια εντελώς τυχαία, όταν με την άδεια του Διευθυντή του Αρχείου Χειρογράφου Παναγιώτη Νικολοπού μελετούσα τους φακέλους των αγωνιστών που κατάγονταν από τη Βέρνα της Αρκαδίας. Το έγγραφο αυτό είναι γνωστό και στο Θανάση Βαγενά. Θανάσης Βαγενάς, Παναγής Σκόρδης, ένας αγνοούμενος βερβενιώτης αγωνιστής που ενταφίασε το Θανάση Διάκο. Εφημερίδα Αρκαδικός Κόσμος, αριθμός φύλου 156, 30 Οκτωβρίου του 1984. 4. Στα 130 κεφάλια πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και εκείνα του Επισκόπου Σαλώνων Ισαΐα και του αδελφού του Παπαγιάννη. Ο Κρέμος, ανάλεκτα Αθήνηση 1876, 64 Κεντρική Επιτροπή. Κάνει λόγο για 80 κεφάλια αγωνιστών, τα οποία κουβαλούσαν οι Τούρκοι καρφωμένα επάνω σε κοντάρια, μπροστά από το στρατιωτικό σώμα του Μερ Βριώνη κατά την επιστροφή του στη Λαμία. Προπορεύονταν τα κεφάλια του Ισαΐα και του Παπαγιάννη. Δηλαδή, από το Κρέμα αναφέρονται συνολικά 82 κεφάλια. 5. Οι 24 εχμάλωτοι είναι πιθανόν να άνοικαν και αυτοί στο στρατιωτικό σώμα του Διάκου και να μεταφέρθηκαν όπως ο τραυματισμένος Διάκος και τα κομμένα κεφάλια, ως Λάφυρο στη Λαμία, όπου και εξαγοράστηκαν από το Σκόρδη. 6. Ο Χρήστος Περεβός, από μνημονεύματα αγωνιστών του 1821, Αθήνα 1956, Β. 66. Αναφέρει ότι στη μάχη της Σαλαμάνας σκοτώθηκαν 87 Έλληνες και πληγώθηκαν 22, ενώ ο Δημήτρης Κόκκινος, η Ελληνική Επανάσταση, Αθήνα 1956, Α470, γράφει ότι οι νεκροί Έλληνες της μάχης εκείνης υπελογίστησαν εις 300. 7. Εκτός από τη μαρτυρία του ίδιου και ο οπλαρχηγός της επαρχίας Αγίου Πέτρου, συνταγματάρχης Παναγιώτης Ζαφυρόπουλος, βεβαιώνει σε πιστοποιητικό του, που βρίσκεται στον ίδιο φάκελο, ότι ο Παναγιώτης Σκόρδης ήταν γραμματέας του Ομέρ Βριώνη. Ο Βαγγέλης Βαγενάς, όπως παραπάνω, γράφει ότι ο Σκόρδης, μόλις κηρύχθηκε η Επανάσταση του 1821, πήρε εντολή από τη Φιλική Εταιρεία να ακολουθήσει το Τούρκικο στρατό και έτσι κατάφερε να γίνει γραμματικός του Ομέρ Βριώνη. Από το έγγραφο όμως είναι σαφές ότι ο Σκόρδης ήταν γραμματέας του Ομέρ Βριώνη πριν την Επανάσταση του 1821 και αργότερα, όταν άρχισε η πολιορκία του Αλή Πασά, φθινόπωρο του 820. Η Φιλική Εταιρεία του σύστησε να παραμείνει στην υπηρεσία των Τούρκων για να δίνει πληροφορίες στους Έλληνες. 8. Στις 12 Ιουνίου του 1865 η Επιτροπή του Αγώνος τον κατέτεξε στη κλάση των υποξηματικών Β' τάξεως, αριθμός Μητρώου 2766. 9. Στη σκέψη αυτή συνηγορεί α. Ο μη προσδιορισμός του Σκόρδη κάποιου ιδιαίτερου χώρου
και β. Το γεγονός ότι η ταφή έγινε κανονικά με μεγαλοπρέπεια που τη στέργεσε, δηλαδή πρέπει να έλαβαν μέρος οι ιερείς κλπ. Που σημαίνει ότι έγινε τελετή. Μια τέτοια νεκρική τελετή ήταν επόμενο να γίνει στο φυσικό χώρο, δηλαδή στο ελληνικό νεκροταφείο της Λαμίας. Παναγιώτη Φάκλαρη, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πηγές Φθιώτικα Χρονικά 1987, σημείωση του συντάκτη 85-88.